Απάντηση στην προκλητική ρητορική της Άγκυρας, η οποία έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι οι Έλληνες λιμενικοί χτυπούν και αποθούν πρόσφυγες και μετανάστες, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ελληνικό λιμενικό έχει σώσει χιλιάδες ζωές στη θάλασσα. Ταυτόχρονα είναι επιφορτισμένο με την αποστολή της φύλαξης των συνόρων μας, την οποία με αυτή την κυβέρνηση θα επιτελεί στο ακέραιο. Αυτοί που εργαλοποίησαν το προσφυγικό, χρησιμοποιώντας τους κατατρεγμένους ως πιόνια για την επιδίωξη των δικών τους γεωπολιτικών στόχων, ας είναι πιο προσεκτικοί όταν αναφέρονται στην Ελλάδα. Από το βήμα της 4ης Ευρωαραβικής Συνόδου, ο Πρωθυπουργός κάλεσε τη γείτονα να μην φορτίζει περαιτέρω την περιοχή. Ένα διεθνές πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται όταν μια στιγμή κάποιοι αμφισβητούν δεδομένα δεκαετιών και γύρουν απαράδεκτες διεκδικήσεις. Αναφέρομαι, όπως καταλαβαίνετε, στις ενέργειες της γειτονικής Τουρκίας, τόσο σε ό,τι αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και την συμπεριφορά της στο Αιγαίο. Θα ήταν καλό να μην φορτίζει περαιτέρω την ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, να ακολουθήσει το δρόμο του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας. Το μήνυμά του είχε αποδέκτη και τη διεθνή κοινότητα. Η χώρα μου δέχεται, ειδικά τους τελευταίους μήνες, ροές προσφύγων και μεταναστών ασύμμετρες σε σχέση με την έκταση και τον πληθυσμό της. Ελέγχουμε τα σύνορά μας και φροντίζουμε πάντα για τους κυνηγημένους του κόσμου. Όπως μία και μόνο χώρα δεν μπορεί να σηκώσει στους ώμους της τα προβλήματα τριών ηπείρων. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα αλλάζει με όχημα την οικονομία και απίφθινε κάλεσμα για επενδύσεις.